Στα 50 πως λέγεται, τι να σου πω τώρα. Φρικοπουρό. Αχ, φρικοπουρό. Μετά τα 45 όλοι μεγάλοι είναι. Και δεν ξέρω, μου κάνει ένας Σπύρος Αλβανάκι πρέπει να είναι. Μου έτσι να βγει με κάμερα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα τους κλείσω μετά. Ξέρει κανείς πώς τους κλείνω? Θα ετοιμάσω κάποιο ντοκιματέρ καινούριο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα το project, και πρέπει από αυτό το μήνα να το βάλω μπρος. Το πότε θα ετοιμαστεί είναι άλλη υπόθεση, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό. Λοιπόν, καρδούλες βλέπω να ανέβουμε λιγάκι. Με ρημάξανε σαν αναφορές σήμερα. Δεν ξέρω αν έχω ταλέντα. Μπορείς να μπεις στο ίντερνετ, να γκουγκλάρεις, να δεις. Περιοδικό έβγαλα, δημοσιογραφικές δουλειές έχω κάνει εξαιρετικές, ντοκιματέρ κάνω, ποίηματα έχω γράψει, πολιτική έχω κάνει, τα πάντα έχω κάνει. Τι θέλεις πια κι εσύ? Ξέρω κι εγώ τι έχω κάνει. Πού να ξέρω κι εγώ? Σαν πως τα προγραμματίζω. Δια της άτοπων απαγωγής όλα. Πέστε τίποτε. Τώρα που έχω διάθεση, γιατί θα μου φύγει. Τα καλιαρδά. Ναι. Ναι, και οι πικροδάφνες είναι καλές, το τελευταίο. Πικροδάφνη είμαι. Δεν είμαι τίποτα άλλο. Τι θα πρότεινα για Χριστιανόπουλο? Έχω ένα βιβλίο του εδώ που το βρήκα πάλι αυτές τις μέρες. Να το πάω, αν υπάρχει αυτό. Και το οποίο μέσα, από ό,τι είδα, το έχω ξεχάσει. Έχει και μια αφιέρωση πολύ τρυφερή, με πολύ αγάπη. Έτσι και εκτίμηση, με μια πολύ τρυφερή αφιέρωση από τον κύριο Ντίνο. Έχω και άλλα του βιβλία. Αλλά να διαβάσεις, τι να σου πω. Ναι, όποτε το σκέφτομαι αυτό το ντοκιματέρ που συνέχεια μου το θυμίζουνε και σήμερα μου το θυμίσανε. Ναι, διάβασε τις πιάτσες, τα τέτοια, τι να σου πω τώρα, δεν τα θυμάμαι κι εγώ να σε βοηθήσω, τα έχω διαβάσει πριν χρόνια. Όλα τα, δεν είναι πολλά τα ποίηματα του κυρίου Ντίνου, μπορείς να πας σε ένα βιβλιοπωλείο να τα πάρεις όλα, να τα έχεις.
του μου έχει δώσει και την τελευταία του συνέντευξη ο κύριος Δίνος. Μπορείς να την ακούσεις στο YouTube, στο κανάλι μου, στο The Paola Project. Μία ώρα και λέει. Τι άλλα, παιδιά, πώς την παλεύετε αυτή την εποχή? Τον αγαπούσα τον κύριο Ντίνο πάρα πολύ και αυτός με αγαπούσε. Ήταν πολλά χρόνια γνωριζόμαστε. Πάρα πολλά χρόνια από τα εφηβικά μου χρόνια. Από τα 22 μου νομίζω τον έχω γνωρίσει τον κύριο Ντίνο. Και πάντα μου έστελνε τα πείματά του και μιλούσαμε όταν ανεβαίναμε στη Θεσσαλονίκη. Δύσκολα τα πράγματα, κανείς δεν την παλεύει, παιδιά. Δουλειές. Μόνο όσοι έχουν πολλά λεφτά. Χειμερινό κολύμπι εσύ κάνεις, χαρά στο κουράγιο σου. Να χαίρεσαι που έχεις και δουλειά και που μπορείς να χαλαρώνεις και το βραδάκι. Λοιπόν, για κάτε καμιά καρδούλα. Τώρα θα κοιτάω σαν χαζί εδώ την κάμερα. Πέστε κάτι πια. Με έπιασε και μια πείνα. Τι να σας πω. Να πας. Αν σε κάνει χαρούμενο αυτό και σε έτσι να πας και που ξέρεις μπορεί να κάνεις και καριέρα. Έχω 6 τρίδημα. Τη μέρα μου τώρα, συνηθισμένα πράγματα. Τουλάχιστον αυτό το τρίμηνο ασχολήθηκα λίγο με την υγεία μου και είναι όλα καλά τα έτσι. Κόλο δίνεις, λέει ο άλλος. Τι να του πεις το τρελό του πούστη. Τι να της πεις την κάθε τρελής κακομοίρας. Γιατί ντρέπεσαι την έκθεση, και εγώ ντρέπομαι την έκθεση, παιδιά. Ξέρεις πόσες φορές που έπρεπε να μιλήσω σε εκδηλώσεις που είναι 500 και 600 άτομα και εκείνη τη στιγμή κοκαλώνω και ραδιόφωνο που έκανα που ήταν live και ήξερα ότι μ' άκουγε τόσος κόσμος. Μια ιδέα είναι, το ξεπερνάς. Τα είδα, πιάσανε και κάτι οι φίλους μου από το Μέρα 25. Αν έχω παιδιά, σου είπα 6 τρίδημα. Τι να σου πω τώρα και σένα. Κάτι ερώτηση που κάνει. Και θα έχω και εγγόνι σε κάνα μήνα, πιο λίγο. Έτσι είναι, κάθε αργή και δύσκολη. Μια απόφαση είναι. Τι να του πω τώρα. Καμιά φορά απορώ, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει σχολείο ή το κυριότερο, τι αγωγή έχουν δηλαδή. Ο Κοστέλ καλά είναι και μια που μπλάμε αυτή τη συζήτηση, ο Κοστέλ πάντα όταν έβλεπε κάποιον αγενή ή άξεστο άνθρωπο έλεγε την εξής φράση, αυτός δεν έχει τα 7 χρόνια από το σπίτι του. Ο Κοστέλ παρόλο που μεγάλωσε 20 χρόνια μαζί μου, από τα 12 του,
Δεν έγινε ποτέ Έλληνας, πάντα Ρουμάνος είχε μείνει. Και έλεγε αυτή την έκφραση, αυτός δεν έχει τα 7 χρόνια από το σπίτι του. Αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε όλα αυτά δεν είχαν αγωγή κυρίως από το σπίτι τους. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Από τι γονείς και τι μαθαίνεις. Γι' αυτό τους βλέπεις και κουβαλάνε ένα τέτοιο μυαλό στο κεφάλι τους. Καλά είναι ο Κοστέλ, μια χαρά είναι στην Κοπενχάγη. Το έχει συνηθίσει το κρύο, συνήθισε εκεί τους Δανούς, δεν τους χωνεύει ούτε να τους βλέπει. Αλλά έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και έχει μέλλον οικονομικό μεγάλο εκεί πέρα. Και η Κοπενχάγη είναι και όμορφη πόλη και το κράτος λειτουργεί άψογα στα πάντα. Απλά οι Δανείοι μου λέει δεν πιάνονται φίλοι εύκολα. Είναι δύσκολο ένας Δανός να κάνει παρέα με έναν μη Δανό. Είναι κατά βάθος ρατσιστές αλλά δεν το δείχνουνε. Στην αρχή μέχρι να μάθει τα κόλπα στην Κοπενχάγη που πήγε για να βγάλει χαρτιά, να βγάλει κάρτες, να μπει στην εφορία, να μπορεί να δουλέψει, να είναι σε όλα νόμιμος, γιατί από Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε και ο Κοστέλ, τη Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, δούλεψε σε ξενοδοχείο στην αρχή για να βγάλει τα χαρτιά με κάποιο καλό μισθό, έβγαζε περίπου 2.500 ευρώ το μήνα. Αλλά μην ξεχνάτε, 2.500 ευρώ το μήνα είναι σαν να βγάλεις εδώ, ας πούμε, 1.000 ευρώ. Δεν σου μένει και κάτι. Τώρα, επειδή βαρέθηκε να δουλεύει αυτά, βρήκε άλλο τρόπο. Υπάρχει μια εφαρμογή που μπορεί να δουλέψεις με ποδήλατα, γιατί στη Δανία έχει ποδήλατα και είναι ωραία οι δρόμοι, να κάνεις delivery. Και κάνει μια ανεξάρτητη δουλειά που τον βοηθάει το κράτος να τη στρώσει τη δουλειά αυτή. Και άμα ξεπεράσει, ας πούμε, επάνω από 50.000, ξέρω εγώ, ένα ποσό στα δανέζικα χρήματα, φορολογείται λίγο περισσότερο. Αλλά βγάζει λεφτά, βγάζει 200 ευρώ την ημέρα με 250. Το λιγότερο που μπορεί να βγάλει είναι 150 ευρώ. Και έχεις και προοπτικές, αν μαζέψεις λεφτά, να κάνεις και διάφορα πράγματα εκεί πέρα, σου δίνονται οι ευκαιρίες. Εδώ τι θα έκανε τώρα, τίποτε δεν θα έκανε, θα δούλευε για 600 ευρώ. Και τώρα που θα κάνει παιδί, που το κάνανε για αυτό το λόγο το παιδί, θα έχουν πολλές φορολογικές απολαβές από τη Δανία, γιατί το παιδί θα γεννηθεί εκεί και θα είναι δανάκι. Όσοι έχετε διάθεση να βγάλετε λεφτά και έχετε ένα επάγγελμα, η Δανία είναι ένας ιδανικός προορισμός, διότι θα κάνεις καριέρα εκεί πέρα, κανείς δεν χάνεται. Ξενέρωτοι Δανείοι, να μάθετε να τους εκμεταλλευόσαστε. Τι άλλο να πούμε βρε παιδιά, τα πάμε για τη Δανία. Ένα τεκνάκι εδώ να βγει με κάμερα να μας δείξει την ομορφιά του. Δεν παίζει, να ανέβουμε λιγάκι ψυχολογικά. Λοιπόν, για κάντε καμιά καρδούλα εκεί. Έτσι, μπράβο. Γιατί όχι τίποτα άλλο, για τις αναφορές. Τι κακό πράγμα, τι ρουφιάνει εδώ μέσα που είναι βρε. Μα επιτρέπονται να κάνουν αναφορές σε έναν άνθρωπο που δεν τον γνωρίζουν. Σταμάτησε και η μουσική, βαριέμαι να πάω μέσα. Για να δω τι μου γράφετε. Οι ωραιότεροι εραστές. Κοίταξε να δεις μετά, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, μετά τους Έλληνες είναι οι Αλβανοί.
ωραία παιδιά, ωραία κορμιά και πολύ ευπαρουσία στα πουλάκια, και το κυριότερο οι Αλβανοί έχουν τρομερή σχέση με την καθαριότητα. Δεν θα δεις Αλβανό να φοράει άσχημο λιπάκι ή βρώμικες κάλτσες ποτέ σου. Έχουν πάρα πολύ καλή σχέση με το σώμα της. Τι άλλα, εκτός από τους καλούς εραστές. Πέστε καλέ κάτι, θα φύγω. Για ακολουθήστε με όσοι δεν με έχετε ακολουθήσει. Πιάστηκε ο κόλλης μου στην καρέκλα. Δεν ξέρω πώς να σ' ακολουθήσω. Δεν μου βγαίνει. Πότε έρχονται οι γιορτές καλέ? Έρχονται γιορτές αυτόν τον καιρό και δεν το ξέρω. Ποιες γιορτές? Πάνω στη φώτο εκεί που λέει ακολουθήστε, τώρα με βάζεις δύσκολα. Α, το βρήκα. Άντε, σ' ακολούθησα και τι κατάλαβες, μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε καιρό. Δεν ξέρω αν θα πάω, δεν έχω αυτοκίνητο αυτή την εποχή. Και τι καταλαβαίνετε καλέ άμα σας ακολουθήσω? Κολλάει. Μη με βάζετε και βάζω το δάχτυλό μου πάνω στο κινητό. Κολλάει. Α, ορίστε, σ' ακολούθησα και σένα. Τι κέρδισες τώρα? Γιατί το λες ότι είμαι ειλικρινής, τι είπα και έβγαλες αυτή την απόφαση? Να είστε καλά. Τα κολοτσιγάρα. Καλό μήνα. Τσιγαρόβιχας, ναι. Πρέπει. Πρέπει να το ελαττώσω. Σιγά σιγά. Πρέπει να το πάρω απόφαση, παιδιά. Τι να κάνεις.
Τώρα δεν κάνω τίποτε αυτόν τον καιρό. 2 χρόνια έκανα ραδιόφωνο. Και άρα προσπαθούσα κάθε εβδομάδα να σκέφτομαι την καλεσμένο που θα έχω σε άλλη εκπομπή. Από εκεί και πέρα η καθημερινότητά μου είναι η συνηθισμένη. Θα ξυπνήσω, θα φάω πρωινό, θα βγω έξω για καφεδάκι, καμιά βολτούλα με τη σκυλίτσα, θα δω κανένα φίλο, θα πάω σε καμιά συγκέντρωση πολιτική ή κοινωνική, έτσι, επειδή είμαι και στο Μέρα 25. Θα μαγειρέψω και διάφορα άλλα πράγματα που κάνουν όλοι οι άνθρωποι της πόλης. Τίποτε το ιδιαίτερο αυτό τον καιρό. Απλά θα ετοιμάσω το καινούριο μου κινηματογραφικό project. Θεία με είπε αυτός. Όχι βρε, γιαγιά είμαι. Δεν είμαι θεία. Αυτές είναι αδερφές, το έχουμε ξαναπεί. Κακές αδερφές. Πάντως βλέπω κάτι ΛΟΑΤΚΙ παιδιά εδώ στο TikTok που βγαίνουν με κάμερα. Το τι τους λένε, εμένα δεν μου λένε πολλά. Το τι τους λένε από κάτω δεν περιγράφεται. Απορώ δηλαδή με την υπομονή τους που δεν εκνευρίζονται τόσο που τους γράφουνε. Μ' αρέσει η Ορεινή Αρκαδία. Έχω πάει στις πηγές του Λάδωνα, έχω πάει στο Λάδωνα, έχω πάει στο Πλανητέρο και έχω πάει και στην Κλειτορία, είχα μείνει και ένα βράδυ. Είναι ωραία η Ορεινή Αρκαδία, μακάρι να είχα αυτοκίνητα θα χώμουν, αλλά είναι πανάκριβα βρε παιδί μου, εκεί τα ξενοδοχεία, πολύ ακριβά στην Ορεινή Αρκαδία. Ναι, είναι πολύ τοξικό, πολύ τοξική πλατφόρμα. Στις εκλογές είχα φάει πολύ βρυσίδι. Πώς αντέχουνε μερικά άτομα. Ναι μωρέ, έχω πάει 2-3 φορές αυτά τα μέρη. Είναι αγαπημένα μου μέρη, αλλά δεν βρήκα ποτέ την ευκαιρία να κάτσω 3-4 μέρες. Θα ήθελα να πάω να κάτσω 4 μερούλες. Όπου να είναι έρχεται. Δεν μου λες, εσύ που είσαι στο Λάδωνα έχει ψάρια το ποτάμι τώρα. Δεν θα έρθουν εδώ, τι να κάνουν να έρθουν στην Ελλάδα. Εκεί θα μείνουν, αφού δανάκι είναι το παιδί. Ευχαριστώ για την καρδούλα. Δεν μου είπες βρε αν έχει ψαράκια. Γιατί μ' αρέσει να ψαρεύω σε ποτάμια. Και αν επιτρέπεται φυσικά.
Εσένα θα σε μπλοκάρω. Αν μου ξαναπείς για τον Αλβανό, επειδή εσύ καπνίζεις κατουρημένα αλβανικά, νομίζω ότι καπνίζουν όλοι. Λοιπόν, άμα το ξαναπείς αυτό την επόμενη φορά, θα σε μπλοκάρω. Με έχεις ζαλίσει συνέχεια. Τι άλλα? Δεν μιλάει κανείς. Βαρεθήκατε. Κάτι πέστε καλέ, και εγώ νιώθω σαν χαζί να κοιτάω ένα τηλέφωνο. Εσύ τώρα τέτοια ονειρεύεσαι βραδιάτικα, έχεις λυσάξει για λούτσους, ε. Τι να κάνεις κι εσύ τώρα, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Έχεις αραχνιάσει. Τι να κάνεις κι εσύ. Άντε, καλό τσιγαράκι. Μια ερώτηση. Να και θα ήθελες ένα γάρο τώρα, ε. Τι να κάνουμε. Καλό είναι και αυτό. Κάνει καλό στην υγεία. Καλά το απάντησες. Πολύ στερημένος κόσμος, βρε παιδί μου, σεξουαλικά. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι, που μου λες για πες αυτές τις ιστορίες με πελάτες. Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις, χωρίς να έχω, αυτό το λέω χωρίς να έχω καμία έπαρση, έχεις αντιληφθεί σε τι άτομο απευθύνεσαι, ε, και με ρωτάς τώρα αυτά, έχεις αντιληφθεί σε τι άτομο απευθύνεσαι. Είναι για να μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή, όποια τρανς βλέπεις ή όποια γυναίκα, ξέρω εγώ, βλέπεις, τη ρωτάς να σου πει αστείες ιστολίες με πελάτες. Δηλαδή, το θεωρείς δεδομένο το ότι αυτή η κυρία που έχεις απέναντί σου είναι πουτάνα. Έχεις μεγαλώσει δηλαδή με αυτό το στερεότυπο ότι πρέπει όλες τις τρανς ή όλο τον κόσμο που δεν είναι σαν τη μούρη σου να τον αντιμετωπίσεις σαν πουτάνα. Γι' αυτό σου λέω, έχεις αντιληφθεί σε τι άτομο μιλάς, σε ποιο άτομο μιλάς συγκεκριμένα. Ε? Τι περιμένεις να σου πω τώρα εγώ? Γι' αυτό ψάχνε. Ξέρω εγώ γιατί θέλει να μάθει τόσο, γιατί θέλει να μάθει τόσο. Με θεωρείς ξινή, αλλά τι να κάνω. Όταν μου απευθύνεται με αυτόν τον τρόπο, ντροπή δεν είναι, αλλά είναι ντροπή να
μεταχειρίζεσαι όλους τους ανθρώπους σαν να είναι πουτάνες. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα, το μυαλό σου δηλαδή πώς σκέφτεται? Πήγε σχολείο, είχες κάνα καλό δάσκαλο να σου πει ότι μερικά πράγματα βάλε ουισκάκι. Εγώ δεν μπορώ να πιω τίποτε, μου τα έχουν απαγορέψει όλα. Παρθένα, είσαι ακόμα? Τι τραβάς κι εσύ? Συνεχίζεις τώρα εσύ να κάνεις αυτή τη σχετικοποίηση. Τι λένε? Εγώ έχω ανοίξει πολλά θέματα. Στο προηγούμενο που είχα βγει μια ώρα και μου το ρίξανε από τις αναφορές, πολλά πράγματα συζητήσαμε και πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά θυμάμαι τη Σαμφόνο Ταρά. Τι ξέρετε από τις παλιές ελληνικές ταινίες, που όταν ήμουνα μικρούλα, 20 χρονών, 22, μιλάγαμε, την έβλεπα και μιλάγαμε και πολλές φορές την έπαιρνα από το Γαλατάδικο στην Ομόνια και την πήγαινα σπίτι της, εκεί, γιατί φοβότανε, μεγάλη γυναίκα, και μου λέγε και κουτσομπολιά. Και θυμάμαι με ένα αστείο περιστατικό που της είχε συμβεί, ότι όποτε τη βλέπανε τη Σαμφό Νοταρά, πεταγότανε κάποιος: «Κυρία Νοταρά, πέστε μου κανένα αστείο να γελάσουμε». Και αυτός του απάντησε το, γιατί το είπε τον Καρσόνη, και κάτι το απάντησε, δεν το θυμάμαι, και είχε πολύ πλάκα. Τώρα το θυμήθηκα, πρέπει να το βρω. Τέλος, το είπα σωστά? Αυτοί που μου κάνουν κάποια Καλλιόπη και κάποια Δήμητρα, καμιά σχέση τοποθέτησή μου, τι να κάνουμε τώρα. Τι να σου πω τώρα, δεν ήμουνα θαμώνα στον πορνοσινεμά εγώ, παιδιά, ποτέ. Εγώ ήμουνα τρανς, γυναίκα. Στα σινεμά πηγαίνανε οι γκέι. Πήγαινα καμία φορά μόνο, κάνα βράδυ που κάνε κρύο και δεν είχε τίποτε στον δρόμο, πήγαινα λίγο και καθόμουν στο Σταρ και έπαιρνα τα φανταράκια και τα τεκνάκια στον πάνω όροφο. Αλλά δεν ήταν στέκια μου τα πορνοσινεμά ποτέ. Αλλά πέρασα και από εκεί μια φορά το τόσο. Τι άλλα να πούμε? Και με έχει πιάσει μια πείνα για γλυκό. Ευτυχώς έχω φτιάξει ζελεδάκια φράουλα. Όχι και ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, παιδιά? Δεν θα είναι βαρύ τώρα πριν τον ύπνο να πάω να φάω φρουτάκια? Έχω και μπανάνες. Ναι, το εκδίδαμε το κράξιμο κάποτε. Μας το πες ότι είναι παντρεμένοι γκέι πολλοί, μας το πες. Το ξέρουμε.
Εσένα τι σε κόφτει τώρα αν είναι παντρεμένη? Μη παντρευτείς εσύ. Τι τους θένει οι γυναίκες σου τώρα? Που μερικοί παντρεύονται γιατί είναι στην ντουλάπα και θέλουν να το κουκουλώσουν. Τι να τους πεις κι αυτούς? Δυστυχισμένοι άνθρωποι. Στον Ελευθερουδάκη είχε το κράξιμο. Μυστική μου, κύριε. Άμα το ξέρει και έχουν συμφωνήσει, α, το παράγγειλες. Εγώ δεν τα έχω όλα τα τεύχη, παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όλα τα τεύχη, εγώ δεν έχω καλά, δεν τα έχω. Έξι, από τα 14 τεύχη που έχω βγάλει, άντε να έχω τα 8. Να σας πω καλέ, όταν θέλει να βγει κάποιος εδώ να μιλήσουμε και δεν θέλω εγώ γιατί θα είναι κανένα χαζοβιόλικο και θα λέει μαλακίες, πώς μπορώ να τον κόψω μετά? Τώρα τι να ξαναβγάλουμε περιοδικά, τα βγάλαμε τον καιρό του σε εκείνα. Το κάθε πράγμα στον καιρό του. Μπορείς να γκουγκλάρεις περιοδικό κράξιμο και να μάθεις από το ίντερνετ. Πάνω δεξιά δεν βλέπω κανένα χ. Πάνω δεξιά. Έχουμε και Insta. Πάολα Ρεβενιώτη. Δεν βλέπω βρε κανένα εκεί πάνω. Που μου λες. Κάθε να βγάλω το βουλευτή από το Πασόκ εδώ, το Βλάκα. Μερικοί αφού τα λένε, αφού ξέρουν ότι σε ένα δευτερόλεπτο θα πάνε, θα φάνε μπλοκ, γιατί το κάνουνε? Δεν έχουν δικιά του ζωή, ε. Πεθαμένοι άνθρωποι είναι. Α, το βγάζει το χ πάνω δεξιά, ε. Τι νιώθουνε δηλαδή αν θα πούνε την κακία τους? Νιώθουνε ευτυχείς. Ιδονίζονται μάλλον. Νιώθουν ευχαρίστηση με το να κάνουν κακό στον άλλον. Τι να πεις με τους ανθρώπους? Πια. Και πολύ ξεκατίνιασμα εδώ στο TikTok. Άκουγα προχτές κάποιες να βρίζει μια την άλλη, να βρίζει μετά η μια την άλλη με τα χειρότερα λόγια και να βρίζουνε και να βρίζουνε.
και ξανά πα 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 πα. Πώς μπορούνε? Ποια λύκη? Να τον μπήκε η κακομοίρα. Να πείτε για τη μάνα τώρα. Αχ. Μπήκε τώρα ένας τρελός να βρει έναν άνθρωπο που δεν το ξέρει να του πει τη μάνα του. Δύσκολα περνάνε. Περνάνε δύσκολα. Και σένα, τι ερώτηση είναι αυτό, τι σε νοιάζει δηλαδή? Τι να πεις, τι αυτοπροδιορίζεσαι, λέει. Τι να του πεις τώρα, αυτού του ανθρώπου που σου κάνει αυτή την ερώτηση. Τι μπορώ να του πω τώρα αυτού του ανθρώπου που με ρωτάει, τι αυτοπροδιορίζομαι. Λες και δεν, τώρα μπήκε τα, να πει τη μαλακία του τώρα αυτός, λες και δεν ξέρει και θέλει να μάθει. Τι να του πεις τώρα? Έχει μπερδευτεί, λέει, με τη φωνή. Τι να πεις, τι μυαλό κουβαλάνε μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δεν μάθανε τίποτα από το σπίτι τους. Μη με λες, βρε κυρία Πάολα. Πάολα σκέτο. Η κυρία Ρεβενιώτη. Ξινοί άνθρωποι. Χωρίς χιούμορ. Χωρίς τίποτε. Πα. Πόσο τυχερή είμαι, η αλήθεια, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, βλέποντας όλη τη σαβούρα των ανθρώπων που κυκλοφορεί σε αυτή τη χώρα, αισθάνομαι, τι να σου πω, αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένη στη ζωή μου, διότι γνώρισα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους που και με γνώρισαν κι αυτοί, από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην Ελλάδα, και έκανα αυτά που γούσταρα χωρίς να δώσω λογαριασμό σε κανέναν και πέρασα καλά, και θα είμαι αχάριστη δηλαδή αν πω τίποτε για μένα, για τον εαυτό μου. Αλλά τι κακομύριδες άνθρωποι υπάρχουν, ευτυχώς δηλαδή που δεν έγινα σαν για αυτούς. Να μου φανταστείτε αν ήμουν straight, σαν για αυτούς θα γινόμουν. Τι να πεις. Καλησπέρα. Κι εγώ χαίρομαι. Γι' αυτό καμιά φορά κι εγώ τσαντίζομαι όταν μου λένε συνέχεια για το παρελθόν, τι έκανα στο παρελθόν, ενώ κάνω πράγματα και τώρα. Και μάλιστα που τα βλέπουν και εκτός Ελλάδος, στις καλύτερες πόλεις. Αλλά το να με ταυτίζουν συνέχεια με το παρελθόν, νιώθω λίγο καριάτιδα, να σας πω την αλήθεια.
Με τι ασχολείσαι? Φτιάχνω παραδοσιακές μαρμελάδες. Στην Ελλάδα τι να υπάρχει? Ενώ έχω κάνει εξαιρετικές δουλειές και στην τηλεόραση έχω κάνει δουλειά με το Vice. Η Πάολα συναντά τη Δήμητρα. Δύσκολο ντοκιματέρ αυτό και όποτε το σκέφτομαι είναι πικρό, στεναχωριέμαι. Όχι, δεν σου δίνουν ευκαιρίες και δεν ανέχονται μία τρανς να είναι καλύτερη από αυτούς. Δεν ανέχονται και έχω κάνει και εξαιρετικές δημοσιογραφικές δουλειές και στο ραδιόφωνο εξαιρετικούς ανθρώπους είχα καλέσει. Ό,τι έχω κάνει δημοσιογραφικά ήταν άριστο και οι ταινίες. Και δεν μπορούν να το ανεχτούν από μια τρανς να είναι καλή. Δεν μπορούν και αφρίζουν. Αλλά πέρα από αυτό όμως, όταν κάνεις καλή δουλειά, αναγνωρίζεται κάποτε. Γι' αυτό και εγώ το βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι η δουλειά μου, οι ταινίες που κάνω έχουν αναγνωριστεί, έχω πάρει και βραβεία, παίζονται παντού, με αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, αλλά σε αφήνουνε μόνοι σου όμως. Δεν σε βοηθάνε. Σε αφήνουνε μόνοι σου, αυτό είναι το κακό. Ενώ έξω θα είχα κάνει πάρα πολλά πράγματα αν ήμουν έξω και ήμουν το ίδιο πρόσωπο, ξέρω εγώ, στην αντίστοιχη χώρα, ας πούμε. Είναι, δηλαδή, δεν είναι. Πρέπει πραγματικά κι εγώ, και το λέω δηλαδή με τα χρόνια που έχουν περάσει, ηρωίδα είμαι που έχω καταφέρει σε αυτή τη βρωμοκοινωνία μερικά πράγματα και πραγματικά και τι να πω τώρα κι εγώ, απορώ με τον εαυτό μου μερικές φορές. Τα κατάφερα να γίνω αποδεκτή και κατάφερα να μείνει η δουλειά μου στην ιστορία. Αλλά μόνη μου, βρε παιδιά, δεν είχα βοήθειες. Δεν μπορώ να πω αν είμαστε πιο πίσω ή πιο μπροστά, διότι δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Μπορώ να πω τότε ήταν διαφορετικά, τώρα είναι διαφορετικά. Τότε υπήρχαν καλύτερα πράγματα που τώρα δεν υπάρχουν, αλλά υπήρχαν και κακά πράγματα που τώρα δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε, γιατί κάθε εποχή έχει και την ιδιαίτερη σεξουαλικότητα. Ξέρετε, αυτό είναι το καινούριο ντοκιματέρ που θέλω να κάνω και με τη σκέψη μου διαπίστωσα ότι όταν εξευγενίζεται μια πόλη, δηλαδή η ιδέα του ντοκιματέρ που ετοιμάζω είναι να γυρίσω την Αθήνα, να μιλήσω με ανθρώπους που ζήσανε πιο παλιές εποχές, σε πορνοσινεμά, σε πιάτσες, σε ζάπια, που δεν υπήρχε λέξη γκέι, που λέγανε αδερφές, τρανς, δηλαδή μια ιστορία της πόλης που είχε μεγάλη ορατότητα αυτή η πορεία. Και τώρα δεν υπάρχει. Αλλά είναι φοβερό, δηλαδή βλέπουμε, ενώ αλλάζει η κοινωνία, εξευγενίζεται, το περίεργο είναι το ότι αλλάζει και η σεξουαλικότητα, παιδιά. Δεν έχουν την ίδια σεξουαλικότητα όπως υπήρχε, ας πούμε, την δεκαετία του 90, του 80, που ήταν καυλωτικές εποχές. Ο κόσμος έκανε πολύ έρωτα εκείνη την εποχή. Δεν ήταν εστερημένες εποχές. Απάντησα στην ερώτηση αυτή. Τι άλλα?
Θα κάτσω λίγο ακόμη. Ναι βρε, το είπα προηγουμένως για το κράξιμο που με ξαναρωτήσανε. Μη λέμε πάλι τα ίδια. Υπάρχουν στο Google όλα, στο ίντερνετ. Μπήκε ένας μαλάκας τώρα. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα έχει καμιά μόρφωση. Θα έχει γονείς αμόρφωτους και αστοιχείωτους. Όλοι οι συγγενείς του θα είναι αστοιχείωτοι και αμόρφωτοι. Και βγήκε να μου πει τώρα αυτή την κουβέντα. Ένας αμόρφωτος άνθρωπος, κάτσε να του κάνω ένα μπλοκ. Κακομύρης τώρα. Ένας κακομύρης. Τι να πεις τον κακομύρη. Τι να πεις με ένα κακομύρη. Δεν νιώθω να μάχομαι για τίποτε, παιδιά. Ποτέ δεν δήλωσα ακτιβίστρια. Ό,τι έκανα, το έκανα γιατί το γούσταρα εγώ και για τον εαυτό μου. Τώρα, αν μερικά πράγματα που έκανα ωφελήθηκαν και άλλοι άνθρωποι, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, για βαρίστε καμιά καρδούλα γιατί πέσαμε όσο κάτσω ακόμη, όσο κάτσω. Να βρεθούμε, κάναμε σημεράκι για καφέ με τη μαμά σου. Πού με ξέρει, με έχει γνωρίσει. Θα με έχει γνωρίσει, μωρέ. Η μαμά σου. Εξαρχιώτσα ήταν η μαμά. Πώς το κατάλαβα. Το λατρεία τα εξάρχεια δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Καλή μαμά θα έχεις, σε μεγάλος ωραία η μαμά σου. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το μαγαζί. Παρόλο που έμενα εκεί τόσα χρόνια, δεν πήγαινα σε μαγαζιά στα Εξάρχεια. Μόνο καφέ στην πλατεία έπινα. Τυχερή είσαι που είχες τέτοια μαμά. Μακάρι να είχαν και μερικοί τοξικοί που μπαίνουν εδώ μέσα τη μαμά σου. Θα ήταν καλύτεροι άνθρωποι. Τι άλλα να πούμε. Τι μου λέει ο άλλος στη Λάρισα. Πού να ξέρω βρε εγώ από μπουρδέλα από Λάρισα. Εδώ ξέρω από την Αθήνα από τα μπουρδέλα. Δεν έχω μπει σε μπουρδέλο μέσα ποτέ. Μόνο μικρή. Είχα μια φίλη πουτάνα και πήγαινα και την έβλεπα. Πού να ξέρω εγώ από τα μπουρδέλα στη Λάρισα. Είχα δουλέψει μερικές φορές εκεί. Αρχοντική πόλη Λάρισα. Δεν είπα όχι. Τα Ζάπια που είπα δεν είναι τα Ζάπια που είναι σήμερα.
Τώρα το Ζάπιο είναι ένα ειδικό μέρος που γίνεται ψωνιστήρι. Το Ζάπιο που πήγαινα εγώ όταν ήμουν 16-17 χρονών ήταν τόπο συνάντησης και κοινωνικοποίησης όλων των ομοφιλοφίλων ή αδερφών της Αθήνας. Δεν πηγαίνανε μόνο για ψωνιστήρι εκεί, πηγαίνανε γιατί εκεί κουτσομπολεύανε, εκεί μιλάγανε και γινότανε και ψωνιστήρι με συνήθως με straight αγοράκια. Αργότερα έγινε που ανοίξανε τα κλαμπ στην Αθήνα, στην Πλάκα, αργότερα έγινε αυτό που είναι σήμερα λίγο γκέι. Τότε περνούσε όλος ο κόσμος από το Ζάπιο. Δεν υπήρχαν στέκια πολλά, δεν υπήρχε το ίντερνετ και ήταν και διαφορετικοί ομοφιλόφιλοι εκείνη την εποχή. Δεν ήταν αυτό το γκέι που ξέρουμε σήμερα. Υπήρχαν μόνο αδερφές και κολομπαράδες. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν εξευγενίζεται μια πόλη, αλλάζουν τα στέκια, συνήθως αλλάζει και η σεξουαλικότητα. Τι να σου πω, δεν νομίζω να υπήρχε το πεδίο. Το πεδίο ήταν αργότερα, το 90 νομίζω. Δεν πήγαινα εγώ σε αυτά τα μέρη. Σε αυτά τα μέρη πηγαίνανε γκέι, ρε παιδιά. Τι γυρεύει μια τρανς στο πεδίο? Δεν πηγαίναμε. Εμείς οι τρανς δεν πηγαίναμε σε γκέι μαγαζιά. Υπήρχαν μερικά γκέι μαγαζιά που πηγαίνανε και στρέι τσολάκια και αδερφές λαϊκές και τρανς. Αλλά στα γκέι μαγαζιά με τη μορφή που τα ξέρετε δεν μας αφήνανε τις τρανς να μπούμε μέσα και δεν υπήρχαν και τέτοια. Πάνε και τρανς στα πάρκα, το να έχεις δει μία δεν σημαίνει ότι πάνε και πολλές. Και δεύτερον πρέπει να είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, βρε, πλέον αυτά τα μέρη, τέτοια ώρα. Έχει αγριέψει ο κόσμος. Λοιπόν, για βάλτε καμιά καρδούλα. Τι να σου πω, εσύ θα ξέρεις για να πηγαίνεις στο πάρκο του Αλκαζάρ, λες εσύ, ε? Εγώ να σου πω την αλήθεια, στη Λάρισα έχω έρθει πολλές φορές και έχω πάρει πολύ ωραία παιδιά εκεί, έχω γνωρίσει. Παλιά πριν χρόνια, όταν ήμουν 25-26 χρονών, πάντα σταμάταγα και έμενα σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο σταθμό του τρένου. Και το βράδυ υπήρχε καφετέρια εκεί και πήγαινα μια βόλτα και έπαιρνες 10-15 τσολάκια μπορούσες να βρεις εκεί. Αλλά τις περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια που ανέβαινα, πήγαινα στον Τύρναβο. Τα είχα πάρει όλα εκεί. Τύρναβο και γύρω χωριά. Και είχε και ένα στρατόπεδο εκεί στον Τύρναβο. Κάτσε να βάλω τη μουσική, δίκιο έχεις, κάπου κόλλησε. Το Ανατολίτικο. Σταματάει το YouTube και βάζει διαφημίσεις καμιά φορά. Τις μπαμπούλες λέει.
Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πίνω λίγο νεράκι και έρχομαι. Ξανά και πάλι, τι λέει εδώ για να διαβάσουμε. Πού να το φανταστούμε καλέ, ότι θα κάναμε live στο TikTok. Εσύ το φανταζόσουν, α? Φανταστείτε πώς θα είναι η τεχνολογία τα σε 50 χρόνια. Κρίμα που δεν θα ζήσουμε να τα δούμε. Μη με λέτε βρε κυρία Πάολα. Δεν είμαι η συνυφάδα σας, ούτε η συμπεθέρα σας, ούτε η γειτόνισά σας, ούτε η ψιλικατζίου σας. Η Πάολα Σκέτο ή η κυρία Ρεβενιώτη. Σε ευχαριστώ, το είπες ευγενικά, αλλά... Γιατί μόλις βγάζω τα γυαλιά μου φουντό, στραβώνει, ασπρίζει. Oh. Θα βάλω τα άλλα γυαλιά που δεν ασπρίζει. Πέφτουνε τα στράς επάνω. Τι σχέση έχει ο αστυνόμος Αΐνης? Καλησπέρα σε αυτούς που μπήκαν τώρα. Σταματάει τη μουσική και βάζει βιντεάκια. Καλό μήνα. Θα πάω στο Βερολίνο, θα πάω. Ανυπομονώ. Θα πάω. Τώρα βρε Ούγκανο, θέλεις να σου απαντήσω και στον έναν και στον άλλον, ε? Μπήκανε τα Ούγκανα. Καλησπέρα. Ναι, κάθε 10 λεπτά πετάγονται 2-3 Ούγκανα.
Και πάντα το έχετε παρατηρήσει, λένε τις ίδιες μαλακίες, τις ίδιες παραλαπίπες πάντα λένε. Δεν λένε τουλάχιστον και κανένα έξυπνο. Καλησπέρα και σε σένα, ναι. Δεν λένε και κανένα έξυπνο. Τις ίδιες μαλακίες. Μόνο ένα τσολάκι που μπήκα τις πρώτες μέρες μου είπε ένα αστείο. Γυρνάει και μου λέει έτσι να με βρήσει, ήθελα αλλά το είπε χαριτωμένα. Να σου πω μου λέει μωρή, λέω τι να μου πεις και μη με λες μωρή. Συγγνώμη μου λέει για το μωρή, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω τι να με ρωτήσεις, τον νίκιασες στο βυζί σήμερα. Με ρώτησε, τουλάχιστον γέλασα με αυτό, ναι. Ο άλλος προσεύχεται τώρα τέτοια ώρα. Στην Παναγιά. Τι να σου πω, μπορείς να υπάρχει ένα podcast για τον Κώστα Ταχτσή, όταν το ψάξεις το ίντερνετ θα το βρεις, το έχει κάνει μια εξαιρετική δημοσιογράφος που μιλάω κι εγώ και μπορείς να το ακούσεις όλο τα podcast και μπορείς να ακούσεις και την εκπομπή μου με τον Γιώργο Πολυχρονιάδη στο Παρλαφούσι που μιλάμε για τον Κώστα Ταχτσή. Μπες Spotify, γράψε Πάολα και βρες την εκπομπή καλεσμένος ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και θα τα ακούσεις. Να σου λείπει η απορία για τον Ταχτσή. Το έχει κάνει μια εξαιρετική δημοσιογράφος. Όταν γράψεις Κώστα Ταχτσής podcast θα στο βγάλει νομίζω. Είναι μεγάλο αφιέρωμα. Αλλά το έκανε εξαιρετικά, ήταν εξαιρετική δουλειά. Το Θάνο Αλεξανδρή τον ξέρω χρόνια καλέ, είναι για αυτά εξαιρετικό παιδί, καλό παιδί, χαμηλών τόνων και έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα. Μου είχε πάρει μια συνέντευξη σε ένα κανάλι εκείνες τις εποχές και μου είχε πάρει και μια συνέντευξη και για ένα περιοδικό. Αλλά είναι καλό παιδί και βγήκε και ωραία η συνέντευξη του, να την ακούσετε πάλι στο Παρλαφούσι. Υπάρχει και στο YouTube, γράψε Πάολα Παρλαφούση Γιώργος Πολυχρονιάδης, θα σου βγει. Ναι, έκανε. Και με τη Σεμίνα Διγενή είχε συνεργαστεί. Τι άλλο να πούμε, πολλά τσιγάρα κάπνισα σήμερα. Σήμερα το ξεφτύλισα αλλά ήμουν χαρούμενη γιατί όλες οι εξετάσεις που έκανα για το θυροειδή και όλα αυτά μου βγήκανε πολύ καλές και χάρηκα σήμερα. Γι' αυτό με βλέπετε και με έχει πιάσει η πολυλογία. Προσπαθούμε να είμαστε μόνο χαρούμενοι. Τι να κάνουμε. Ίχνη στο σκοτάδι, ποια εκπομπή είναι αυτή.
Ποιον άλλον δημοσιογράφο? Μου τα λέτε όλα μαζεμένα, για ξαναπέστα μου. Α, για να ξαναγράψετε τα από την αρχή για να καταλάβω. Το χρονάλες. Ποιο δημοσιογράφο λες, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω μπότες στρατιωτικές, μου τις είχε ξεχάσει ένας λοκατζής εδώ πέρα, κούκλος, με μια μεγάλη ψολάρα. Αλλά δεν τις φοράω, τις έχω για... να τον θυμάμαι. Το Δημοκίδη, τι... Δεν την έχω ακούσει την εκπομπή, έχει κάνει εκπομπή για τον Ταχτσί ο Δημοκίδης, δεν την έχω ακούσει. Τον συμπαθώ τον Δημοκίδη. Καλησπέρα και στην Κύπρο. Υπάρχει πιθανότητα να έρθω στην Κύπρο. Ο Πρασινοσκούφης, ο Λοκατζής με τα άρβυλα. Με τις Πρασινοσκούφιδες, ποιοι φοράγανε καλέ, ποιοι φοράγανε πράσινα σκουφιά. Α, ναι. Εγώ τους έβλεπα με τα πολιτικά συνήθως. Μόνο στην πύλη που τους έβλεπα, ναι. Που φοράγανε στολή. Αχ, αυτός ήταν κακός άνθρωπος, ρε ο Τσαρούχας. Αυτός ήταν πολύ φασιστομαλάκας δημοσιογράφος. Είχε γράψει κάτι χιδέα βιβλία. Πολύ, πολύ προβληματικός άνθρωπος ήτανε. Και κομπλεξικιά πολύ. Και ψεύτης, καλά πάντα ψεύτης ήτανε. Αποτυχημένος. Έκανε κάτι αρπακτές κάποια εποχή μου που τον εθύμισες. Τον είχα βρει πολύ άσχημα αυτόν, ναι. Τον είχα διώξει από την ελευθεροτυπή αυτόν, ναι. Τώρα το θυμήθηκα. Είχε δουλέψει για ένα διάστημα στην ελευθεροτυπή και είχε γράψει κάτι πολύ άσχημα. Είχε γίνει ένα έγκλημα και είχε βάλει τίτλους «Ομοφιλόφιλος φωνιάς». Και έβγαλε τον οχετό του. Και θυμάμαι, νευρίασα, τότε δούλευε ο Γιώργος ο οικονομέας και ο Κανελάκης, πάω εκεί και πάω στο Φιντανίδη, στο διευθυντή. Και του λέω του διευθυντή του Φιντανίδη τότε, του λέω να σου πω, αν κάνει κάποιος ετεροφιλόφιλος ένα έγκλημα, να γράψεις φωνιάς ο ετεροφιλόφιλος την άλλη φορά. Και ο Φιντανίδης, πολύ έξυπνος άνθρωπος, τον έδιωξε από την εφημερίδα. Και από τότε ο Τσαρούχας δεν μπορεί να μου το συγχωρέσει. Με μισή. Τώρα ζει ακόμη. Ζει ακόμη. Τον είχα διώξει από την ελευθεροτυπία, σας λέω. Ο Φιντανίδης ήταν έξυπνος άνθρωπος. Λέει, τι να τον έχω τώρα αυτόν στην ελευθεροτυπία. Ελευθεροτυπία ήταν η πιο ανοιχτόμυαλη εφημερίδα της εποχής. Επί Φιντανίδη. Τι άλλα, παιδιά.
Εντάξει μωρέ, τελειώσανε και οι εφημερίδες, έκανε τον κύκλο της. Τα πάντα κάνουν τον κύκλο της και κάποτε τελειώνουνε. Μόνο η εστία μένει σταθερή. Εγώ έχω πει επανειλημμένως και το έχω πει σε πολλές συνεντεύξεις που έχω μιλήσει για τον Ταχτσί ότι δεν έγινε δολοφονία με τον Ταχτσί. Δεν έγινε. Εγώ εκείνη την εποχή που έμαθα ότι βρέθηκε νεκρός, εκείνη την ημέρα τον έπαιρνα τηλέφωνο και δεν τον έβρισκα. Και επειδή ήξερα ότι η Μέρη Χρονοπούλου εκείνη την εποχή είχε συνεργαστεί με τη Μέρη Χρονοπούλου ο Ταχτσής, γιατί ανέβαζε η Μέρη Χρονοπούλου τις θεσμοφοριάζουσες, νομίζω, ή τα θεσμοφόρια, τέλος πάντων, στην Επίδαυρο και της έκανε τη μετάφραση του Αριστοφάνη. Και λέω που δεν είναι και παίρνω τη Μέρη Χρονοπούλου και μου λέει, δεν τα άμαθες, μου λέει, βρέθηκε στο σπίτι του νεκρός και με κάλεσε και μένανε και σένανε η αστυνομία. Και με γύρισε η αστυνομία πίσω με το αεροπλάνο και πήγα και κατέθεσα. Και οι ίδιοι αστυνομικοί μου είχαν πει ότι εμείς δεν είμαστε σίγουροι αν έγινε δολοφονία. Αλλά ξέρετε τώρα, αυτή η αστική μύθη ότι τέτοια ζωή που έκανε, αμαρτωλή, τέτοιο τέλος θα είχε. Και πάντα αυτό λέω. Ναι, τη θεσμοφορία, τα θυμάσαι, ε? Δεν τα θυμάμαι εγώ, βρε παιδιά, είναι πολλά χρόνια από τότε. Τον περασμένο αιώνα. Η Κατερίνα ήταν φίλη μου, βρε. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ και εγώ την αγαπούσα. Και μου είχε δώσει και ένα πείμα της για το περιοδικό μου. Έκανε και περιοδία. Δεν τα θυμάμαι. Την είχα δει την παράσταση, αλλά την είχε παίξει όχι στην Επίδαυρο και καθόμουνα με τη μάνα της Χρονοπούλου μαζί στο Ηρώδιο, νομίζω. Τι μου θυμίσετε τώρα κι εσείς πριν 40 χρόνια. Δεν πρόλαβα να δω τη Μέρη τώρα τελευταία και 2 μήνες πριν φύγει από τη ζωή η Χρονοπούλου την είχα πάρει ένα τηλέφωνο γιατί είχα σκοπό να την καλέσω και στο ένα της κάνω και μια ραδιοφωνική εκπομπή και μου λέει άστο ραδιόφωνο παίρνω να με δεις, μου λέει να τα πούμε. Πέσαν οι εκλογές, πέσαν εκείνο, δεν πρόλαβα να πάω να τη δω. Εξαιρετική η Χρονοπούλου. Και μ' αγαπούσε, πολύ μ' αγαπούσε. Μου είχε δώσει και μια συνέντευξη για το κράξιμο που εκείνες τις εποχές που ήταν μεγάλη στάρ δεν δίνανε συνέντευξη τώρα σε μια τρανς και όμως η Χρονοπούλου μου δώσε. Και από τότε κρατήσαμε μια πολύ καλή σχέση. Και μας πήγανε μαζί με τη Χρονοπούλου για ανάκριση. Ότι σκοτώσαμε, ότι μήπως ξέραμε ποιος τι έγινε με τον Ταχτσί. Και ήταν και γενέστατη αστυνομική και στη Χρονοπούλου και σε μένα. Ναι. Εμένα περισσότερο φυσικά, τη Χρονοπούλου ήταν στάρ. Αλλά και μένα με ξέρανε.
και δεν με χωνεύανε. Τι άλλο να πούμε? Εντάξει, υποτίθεται ότι ήταν μια μεγάλη στάρα, αγαπητή σε όλο τον κόσμο και είχαν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν κιόλας, αλλά τις φερθήκαν αγενέστατα. Μου έκανε εντύπωση. Γιατί κατά τύχη πριν την περασμένη εβδομάδα, γιατί εγώ είχα πάει στην, στη Σάμο, δύο μέρες δηλαδή πριν φύγω από τη Σάμο, πριν φύγω για τη Σάμο, είχα πάει στο σπίτι του Ταχτσί και εσύ. Και την ίδια ημέρα ήταν και η Χρονοπούλου εκεί πέρα. Και μετά δύο μέρες τον βρήκανε νεκρό. Τώρα με πάτε και εσείς 40 χρόνια πίσω πια. Λοιπόν, για βάρτε καμιά καρδούλα. Ποια βίντεο καλέ με ταξίδια? Ποια βίντεο με τα ταξίδια? Δεν ήταν δολοφονία, βρε παιδιά. Μπορεί να πέθανε με άλλο τρόπο που δεν μπορώ να το πω τούτη τη στιγμή στην κάμερα. Πρέπει να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό τώρα. Δεν πήγαινε άγνωστους ανθρώπους στο σπίτι του ο Ταχτσής. Αυτοί που πηγαίνανε τους ήξερε πολύ καλά. Αλλά και δεν υπήρχε λόγος να δολοφονήσουν μία τρανς σε εκείνη την εποχή και μάλιστα σε αυτή την ηλικία που ήταν. Δεν κάνανε τέτοια, δεν είχαμε ποτέ τέτοια βία εγκλήματα στην Ελλάδα. Να κάνεις ταξιδάκια, τα ταξιδάκια σου ανοίγουν το μυαλό. Παρακαλώ. Λεφτά να έχουμε, γιατί ταξιδάκια χωρίς λεφτά... Αλλά εγώ είμαι τυχερή, γιατί σε όλα τα ταξίδια που έκανα είχα φίλους έξω. Αλλά πού, στην Αίγυπτο και στο Λίβανο, τι φίλους είχα, δεν είχα. Ποιος ψάχνεις να σε δει εσένα και δεν σε βλέπει? Ε? Πού να καταλάβω τι με ρώτησες? Για ξαναπες το, να δω τι ερώτηση είναι. Πριν πας πρέπει να διαβάσεις μερικά πράγματα για τη χώρα που θα πας και πού θα κινηθείς και τι θα κάνεις. Δηλαδή εγώ στο Παρίσι όσες φορές πήγα, εκτός από τη Βρετάνη που έμεινα 12 μέρες, όσες φορές ήμουνα στο Παρίσι, 3-4 φορές την ημέρα να με ληστέψουν.
Άρα πρέπει να ξέρεις και που θα κυκλοφορείς. Και στην Αίγυπτο κινδύνεψα πάρα πολύ. Ευτυχώς που συνοδευόμουν με ένα Γερμανό, ψηλό, που είχαμε πάει μαζί φίλο από την Κολονία, Ελληνογερμανό, αλλά Γερμανός. Φορούσε τα καπέλα του τα απεικιοκρατικά, αλλά για 10 λεπτά που έμεινα μόνη μου στην κεντρική πλατεία στο Κάιρο μεσημέρι, τρόμαξα. Απαπαπαπα, δεν ξαναπήγαινα με τίποτε. Τι να πούμε άλλο πριν κλείσω. Γιατί το Κάιρο δεν είναι καθόλου φιλική πόλη για τρανς άτομα, αλλά και γενικά για γκέι άτομα τα οποία φαίνονται ότι είναι γκέι. Τώρα αν πας και είσαι γκέι και δεν φαίνεσαι καθόλου, είναι δύσκολο. Εγώ ήμουνα μόνη μου, ξανθιά, εντάξει, παντελονάκι, μπουφανάκι, γιατί είναι πολύ συντηρητική και θρησκευτική χώρα, λίγο μακιγιάζ, γυαλάκια. Και για 10 λεπτά που έμεινα μόνη μου για να κάνει κάτι δουλειές ο Γερμανός, όσο κυκλοφορούσα μαζί του, δεν με ενοχλούσε κανένας. Ούτε καν κοιτάγανε. Μόλις με είδανε μόνη μου, ερχόντουσαν, με σκουντάγανε. Με κοιτάγανε γυναίκες με μίσος, επειδή δεν φοράγα μαντήλα. Φαινότανε λίγο το στήθος μου, γιατί δεν φοράγα σουτιέν, αλλά δεν φαινότανε στήθος, φαινότανε η ρόγα λίγο από την μπλούζα. Και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ήρθε μία και μου τράβηξε την μπλούζα έτσι. Μου πιάνανε τον κόλο. Πολύ, πολύ φρίκι, 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 φρίκι. Είναι φρίκι. Και έχει 24 εκατομμύρια κατοίκους στο Κάιρο. Δεν ξαναπατάω. Και στο αεροδρόμιο που γύρναγα είχα πρόβλημα μετά. Ναι, κλέβουνε. Εμείς μέναμε σε ένα νησάκι στον Νείλο, το είναι πολύ γνωστό νησί, εκεί που είναι, έχει πολλές πρεσβείες, πολύ ωραία μαγαζιά και πολύ ωραία ξενοδοχεία και ενώνεται με την πόλη μέσα από δύο γέφυρες και εκεί νιώθαμε μια ασφάλεια, αλλά δεν θα κυκλοφορούσα μόνη μου στο Κάιρο, τι να σας πω, είναι σαν να πας στην κόλαση. Είναι τρομακτική εμπειρία. Δεν είναι στο Λίβανο, δεν είναι τόσο βρε. Στο Λίβανο δεν είναι. Έχω πάει στο Λίβανο. Δεν είναι έτσι, είναι πιο ανεκτική, έχουν και γκέι μπαρ εκεί και τρανς υπάρχουν, Λιβανέζες πολλές. Δεν είναι έτσι. Στο Ιράν, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, υπάρχουν χιλιάδες τρανς εκεί και μάλιστα τα έξοδα για να κάνουν την φιλομετάβαση τα πληρώνει το κράτος, πληρώνει το 90% το κράτος. Το να είσαι γκέι είναι δύσκολο σε αυτές τις χώρες και μάλιστα αφού τις ευλογήσει μετά και ο ημάμις και αλλάξουν και φίλο, αν θέλουν μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά από τα ορφανοτροφεία και βλέπεις ότι όλες οι τρανς στο Ιράν μένουν σε λαϊκές γειτονιές φυσικά, αλλά τις σέβεται όλη η Ιρανική κοινωνία γιατί είναι μάνα και έχει μεγαλώνει και μεγαλώνει παιδιά και έτσι δεν έχουν πρόβλημα. Είναι λίγο πολύπλοκα τα πράγματα σε μερικές χώρες από αυτές. Δεν θα πήγαινα εγώ ποτέ μου στο Ιράν.
χωρίς παρέα και χωρίς τέτοιο, και με το διαβατήριο να γράφει και αντρικό όνομα. Τώρα θα τα αλλάξω φυσικά. Δεν είναι χώρες που είναι ευχάριστες για να πας ταξίδια, βρε παιδιά. Εκτός κι αν είσαι επιστήμονας και θέλεις να κάνεις, να δεις τις αρχαιότητες, να κάνεις καμιά μελέτη, εκείνο και τ' άλλο. Ή έχεις πολλά λεφτά και πεις να πάω να δω και αυτή τη χώρα. Δεν είναι για μας αυτές οι χώρες. Έχουν έναν εντελώς, μια διαφορετική εντελώς κουλτούρα και έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό. Μην πέσουμε στην παγίδα της ισλαμοφοβίας, γιατί και αυτό μαζί με τον αντισημιτισμό πάνε αυτά τα δύο αυτή την εποχή, ισλαμοφοβία και αντισημιτισμός. Έχουν μια διαφορετική κουλτούρα λόγω της θρησκείας. Τι να κάνουμε. Και εμείς πώς είμαστε πριν 50 χρόνια. Σαν για αυτούς στα χωριά και αλλού. Ναι μωρέ, την Ιταλία τη λατρεύω. Μια φορά έχω πάει. Θέλω να ξαναπάω στην Ιταλία. Στην Πολώνια πήγα, στη Ρώμη πήγα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτές τις χώρες έχουν αυτή την κουλτούρα, αυτόν τον πολιτισμό, όπως ήταν και η Ευρώπη κάποτε. Πώς ήταν πριν χρόνια το Λονδίνο, ας πούμε πριν 100 χρόνια. Μόνο η αριστοκρατία περνούσε καλά, οι υπόλοιποι μέσα στα σκατά και στη χολέρα ζούσανε. Απλά είναι ιστορικά, είναι λίγο πολλά χρόνια πριν πίσω, γιατί το Ισλάμ δημιουργήθηκε 500 χρόνια μετά τον Χριστιανισμό. Δεν έκανε τον κύκλο του ακόμη. Και είναι και οι πολιτικές καταστάσεις έξω, είναι και οι μουλάδες. Ναι, και γίνεται αυτό που γίνεται, θα αλλάξουν με τα χρόνια. Δεν θα μείνουν έτσι άνθρωποι. Παιδιά, οι μουσουλμάνοι δεν είναι μόνο μια θρησκεία συγκεκριμένη. Υπάρχουν σιίτες, υπάρχουν αλεβίτες, έχουν, όπως είναι ο χριστιανισμός, υπάρχουν πολλές ευαγγελιστές, καθολικοί, ορθόδοξοι και τόσες προτεστάντες, έτσι είναι και οι μουσουλμάνοι. Οι σιίτες με κάποιους άλλους τσακώνονται. Δεν είναι, είναι φοβία αυτό. Μην νομίζετε, γιατί στο παρελθόν οι Άραβες είχαν κατακτήσει όλη την Ευρώπη, είχαν κατακτήσει την Ισπανία που ήταν το ό,τι πιο προχωρημένο εκείνη την εποχή. Μεγάλο πολιτισμό οι Άραβες. Και αν έχει μείνει κάτι από την ελληνική γραμματεία που λένε οι Ελληναράδες για την αρχαία Ελλάδα, για τους φιλόσοφους, για τους συγγραφείς, για όλους αυτούς τους μεγάλους που περάσανε σε αυτή τη χώρα, οι Άραβες τα σώσανε. Αυτοί κάνουν μόνο τρομοκρατικές επιθέσεις. Βρε παιδιά, η Γαλλία μέχρι πριν μερικά χρόνια είχε αποικίες. Είχε την Αλγερία, την Τινησία και τους είχε σαν σκλάβους όλους αυτούς. Η Αγγλία πόσες αποικίες είχε, τη μισή Αφρική αποικία, τα πάντα, και την Ινδία τόσες αποικίες είχανε.
Γιατί δεν κοιτάμε τα σκατά της Δύσης και μιλάμε μόνο σε αυτού, για αυτούς. Πώς να μας χωνεύουνε. Οι σταυροφορίες τι ήτανε, πηγαίνανε εκεί και τους φάζανε. Μουσουλμάνους, Εβραίους, Χριστιανούς, τους πάντες όπου ήταν σε αυτά τα μέρη. Ναι, μα αν υπάρχει η αρχαία ελληνική γραμματεία, υπάρχει από τους Άραβες, διότι η Λατίνη και οι άλλοι και ο Χριστιανισμός αυτά τα κατάστρεψε. Το να είσαι Έλληνας εκείνη την εποχή ήταν έγκλημα. Σκοτώσανε την Ιπατία, την τελευταία φιλόσοφο, κάψανε την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι Χριστιανοί. Τι κάνανε τώρα. Τόσα εγκλήματα κάναμε. Βέβαια. Μην κοιτάτε τώρα που είναι λίγο πολλωμένα τα πράγματα με τους ημάμιδες και με τη θρησκεία. Στο παρελθόν δεν ήταν έτσι. Έχουνε τεράστιο πολιτισμό στην τέχνη, στη ζωγραφική, στη λογοτεχνία, στην ποιήση, σπουδαίους ποιητές. Θα περάσουν την ιστορική τους φάση, σε μερικά χρόνια θα είναι διαφορετικά τα πράγματα και σε αυτούς τους λαούς. Τον αυτούρο. Με έκανες και γέλασα, να είσαι καλά. Τώρα αυτές είναι γενικεύσεις, αυτοί δεν γουστάνουν καθόλου τις χώρες τους. Είναι μερικοί άνθρωποι που φεύγουν, δεν αντέχουνε. Περνάνε μια άσχημη ιστορία, τι να αντέξεις. Στη Συρία δεν φεύγανε ποτέ πριν τον πόλεμο να γίνουν μετανάστες, γιατί είχαν καλό βιωτικό επίπεδο, ήταν πιο πλούσιοι από τους Έλληνες οι Σύριοι. Ο πόλεμος τους κατέστρεψε. Η φτώχεια τους αναγκάζει και φεύγουνε, όχι η χώρα τους. Άλλη όρεξη δεν έχει να φύγει από το χωριό του ή από την πόλη του, να έρθει στους Ελληναράδες να τον κοιτάνε και περίεργα ο άλλος. Τώρα μην αρχίσετε τα ρατσιστικά σας και τα επιδόματα, γιατί επιδόματα δεν παίρνει κανένας ξένος. Και ό,τι επιδόματα παίρνουν οι πρόσφυγες θα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληρώνουν την Ελλάδα, δεν τα δίνεις εσύ. Μη λέτε ότι να είναι. Να σου πω, αφού δεν περνάνε καλά στις χώρες τους εκεί που πάνε, γιατί θέλουν να κάνουν σαν τη χώρα εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν έχεις δει τους Έλληνες, τους κάγκουρες Έλληνες, πώς είναι στο Βερολίνο. Ενώ ζουν στο Βερολίνο ή στην Κολωνία ή στο Αμβούργο, έχουν ένα καφενείο και πάνε και παίζουν τάβλη και κάνουν σαν τα μούτρα τους στην Κολωνία και το Βερολίνο οι Ελληναράδες στα βλαχαντερά που έχουν μαζευτεί εκεί. Έχεις τι κάνουν οι άλλοι Ελληναράδες σε άλλες χώρες. Και μιλάτε τώρα για τους άλλους, ο κάθε λαός έχει την κουλτούρα του. Μη με λέτε βρε κυρία Πάολα, Πάολα Ρεβενιώτη, Πάολα, η κυρία Ρεβενιώτη, η Πάολα Σκέτου. Δεν πληρώνουμε τίποτε εμείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πολλά λεφτά στην Ελλάδα, όπως δίνει και στην Τουρκία, για να μην να ελέγχουν την κατάσταση.
Χωριάτες είναι, πού να δείτε τους Αυστραλούς Έλληνες. Πήγε φίλος μου στη Μελβού, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη. Εκεί, με την εκκλησία, με το σύλλογο και τα βλάχικα τραγούδια, το τζατζίκι και το κοκορέτσι. Και η Μακεδονία είναι ελληνική, στην Αυστραλία. Τους έχετε δει πως είναι οι Ελληναράδες έξω? Πιο γύφτη δεν υπάρχει. Οι Άραβες. Το τζατζίκι ωραίο είναι, δεν είπαμε. Λοιπόν, να κοιτάμε τα χάλια μας πρώτα και να μην λέμε για άλλους λαούς. Ο κάθε λαός έχει το δικό του πολιτισμό και τη δικιά του κουλτούρα. Στο Βερολίνο, ξέρετε γιατί συνυπάρχουν όλοι μαζί εκεί και είναι μια ωραία πόλη, γιατί έχουν οι Γερμανοί, οι Βερολινέζοι, άλλο οι Γερμανοί και άλλο οι Βερολινέζοι, έχουν την εξής έκφραση. Ζήσε εσύ όπως θέλεις και άσε και τους άλλους να ζήσουν όπως θέλουν. Και έτσι, και έτσι συνυπάρχουν όλοι μαζί. Πολυπολιτισμικότητα, τι να κάνουμε. Μπήκε η άλλη να πει την κακία της τώρα. Οι κακογαμημένοι, κακογαμημένες και καταπιεσμένες αδερφές, δεν λέω γκέι ή ΛΟΑΤΚΙ κούρι, λέω αδερφές, είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία, είναι ό,τι χειρότερο. Το Βερολίνο είναι η πιο πρόστιχη πόλη, το λατρεύω εγώ, μακάρι να είχα τη δυνατότητα να μένω 6 μήνες στο χρόνο εκεί πέρα. Αλλά είναι για νέους. Τώρα εμείς που μεγαλώσαμε, είναι, το Βερολίνο είναι πόλους για νέα παιδιά. Να πάτε, να περάσετε ωραία, να δουλέψετε, να βγάλετε λεφτά και να διασκεδάσετε. Εγώ έχω δει και τον Τουταχαμών και είδα και αυτό το διάσημο τέτοιο, έχω δει και την Εφερτίτη, πήγα και στο Μουσείο της Αιγύπτου, είδα και τις πυραμίδες. Αυτός τι έχει δει ο συχαμένος? Μόνο τη γειτόνισσά του που αγοράζει μελιτζάνες και πατάτες. Είναι ωραίο το Βερολίνο, το ερωτεύεσαι. Είναι μια πόλη που δεν έχει καθόλου δίθεν. Μπορείς να βγεις όπως θέλεις και δεν θα σε πειράξει άνθρωπος. Εντάξει, δεν θα σε πειράξει. Θα υπάρχουν και εκεί οι σκατόψυχοι, αλλά δεν είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Μαρία μου, σε μένα το λες αυτό? Δεν το κατάλαβα. Σε μένα το λες? Κάτσε να διώξω κι αυτόν με τη μαντάμ. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας κατόψυχη είναι. Τεράστιο κομμάτι. Τη Χρυσή Αυγή ποιοι τη βγάλανε, καλοί άνθρωποι στη Βουλή? Τους Σπαρτιάτες και την Νίκη ποιου τους ψηφίσανε, καλοί άνθρωποι? Τον Μπέο ποιοι τον ψηφίζουνε, καλοί άνθρωποι? Τι είναι, δεν τους βλέπετε ότι είμαστε κατόψυχοι? Τι είμαστε, πολιτισμένοι είμαστε?
και υπάρχει και ένας μικρός κόσμος που ξεσηκώνεται γιατί δεν αντέχεται αυτή τη δυστοπία που κυριαρχεί σήμερα στην Ελλάδα. Το ψηφίζουν και βγαίνει πανηγυρικά και κάνει το μάγκα. Έτσι είναι, αυτή είναι η... Εντάξει, μη γενικεύουμε όμως, υπάρχουν και έχει αυτή η χώρα, βγάζει και πάρα πολύ καλούς ανθρώπους. Καλούς επιστήμονες, καλούς καλλιτέχνες. Βγάζει και καλούς ανθρώπους, δηλαδή εγώ που τρέχω σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε εξετάσεις, σε νοσοκομεία και σε τέτοια, και σε τέτοια συναντάω καθημερινά καλούς ανθρώπους. Αλλά αυτοί κάνουν περισσότερο θόρυβο και πολύ κακό. Οι σκατόψυχοι, τα ελληναριά. Αυτό είπα κι εγώ, δεν είναι όλοι. Ξενύχτησα σήμερα. Δεν ασχολείται κανένας. Το έχω πάρει μια που είπες για τον Δημήτρη, το έχω πάρει μια πολύ ωραία συνέντευξη πέρσι. Μπορείς να την ακούσεις στο Spotify, Παρλαφούση, Δημήτρης Παπαϊωάννου. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες σου συνεντεύξεις. Που δεν δίνει εύκολα ο Δημήτρης, αλλά εμένα με αγαπάει. Είναι καλό παιδί. Oh. Τώρα πού είναι που μου πέσε. Έχω χαζέψει εντελώς. Θα το βρω. Με πετύχατε σε καλή διάθεση σήμερα. Με τη Λαμπρινή, πολύ την αγαπάω τη Λαμπρινή. Πηγαίνει εκεί στο Λίβανο σε εμπόλεμες ζώνες και παίρνει συνεντεύξεις, κάνει καταπληκτικά ρεπορτάζ. Στο Ιράκ πηγαίνει, όπου θέλεις πηγαίνει. Χαίρεσαι να μιλάς μαζί της. Πέρασα και από το Παρλαφούσι, πολλοίς κόσμος πάντως. Και μαγειρεύει και ωραία η Λαμπρινή. Χαίρομαι πάντως που τους ξέρετε. Πού να ξανακάνω καλέ, αφού δεν έχουνε ραδιόφωνο το Μέρα 25 και δεν μου έχει κάνει και κανένας πρόταση. Δεν με θέλουνε. Με μισούνε οι δημοσιογράφοι και κυρίως οι δημοσιογράφοι της τηλεόρασης. Με μισούνε, οι γραφιάδες με συμπαθούνε, αλλά τις τηλεόρασεις με μισούνε όλοι αυτοί. Γιατί έχω κάνει καλύτερες δουλειές από αυτούς. Είναι φοβερό ένα τραβέλι να κάνει καλύτερες δουλειές από αυτούς.
δεν μπορούν να το δεχτούν με τίποτε. Όταν είχα κάνει το ντοκιμαντέρ με τη Δήμητρα στη Λέσβο, είχαν πάθει όλοι σοκ το πόσο ηθικά και όμορφα το στήριξα και ακολούθησα τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Τρελαθήκανε, δεν μπορούσαν να το χωνέψουνε. Πώς εγώ. Και αυτοί έχουν τελειώσει οι σχολές δημοσιογραφίας, έχουν τελειώσει τι κίνο. Καλά, δεν δηλώνω και δημοσιογράφος εγώ, παιδιά. Με τον Άγγελο, ναι. Δεν είναι δικό μου το βίντεο με τη Δήμητρα Τσιγκλέβου, ανήκει στο live, στο Vice, αλλά έχει αν είναι στο Vice νομίζω, το έχουν κατεβάσει. Αν γκουγκλάρετε θα το βρείτε. Η Πάολα συναντά τη Δήμητρα. Δεν είναι δικό μου ντοκιμαντέρ αυτό. Τη σκηνοθεσία την έκανα εγώ, αλλά την παραγωγή την έκανε το Vice. Καλά τώρα, εντάξει τώρα, τον Παπαδημητρίου άστονε τώρα, μην τον κουτσομπολεύουμε. Καλός άνθρωπος είναι, κακός δεν είναι. Μαύρε παιδιά, εγώ δεν θα έκανα καμιά δουλειά ποτέ να τη βγάλω προς τα έξω αν δεν ήταν προσεγμένη και καλή. Παιδιά, μην κρίνετε τους ανθρώπους από μερικά πράγματα της ζωής τους που εσείς, ας πούμε, ιδεολογικά δεν ταιριάζετε. Σημασία είναι να είναι καλός άνθρωπος, να είναι θετικός άνθρωπος, να μην είναι ρατσιστής, να μην είναι κομπλεξικός. Τα έχετε δει όλα, βλέπετε. Και το νεκροταφείο ωραίο. Και το πρώτο νεκροταφείο είναι ωραίο ντοκιμαντέρ. Είναι από τα πρώτα μου, όχι είχα κάνει κι άλλα πιο πριν, αλλά από τα πρώτα πιο επαγγελματικά ήταν. Και όταν έλεγα θα πάω να κάνω το πρώτο νεκροταφείο, μου λέγανε μόρι τρελή, τι θα πάω να κάνεις εσύ μια τραν σε ένα νεκροταφείο. Και τους την έφερα. Τους την έφερα. Γιατί όταν το έλεγα με κοροϊδεύανε. Ναι, τώρα θέλω να ετοιμάσω ένα ντοκιματέρ πάρα πολύ καλό, με πολύ ωραίο θέμα, αλλά πρέπει να βρω χρηματοδότη, παιδιά. Τώρα από αυτό το μήνα πρέπει να ξεκινήσω να το βάζω μπρος, να φτιάξω μια καινούργια κινηματογραφική ομάδα με παιδιά που θέλουν να δουλέψουν μερικές δουλειές μαζί μου. Και αλλά πρέπει να γίνει πολύ επαγγελματικά και όλοι όσοι συμμετέχουν να πληρωθούν και να περάσουν καλά σε αυτό που θα κάνουμε. Φωτογράφο έχεις πάντως, τι εννοείς φωτογράφο έχω, δεν το καταλαβαίνω.
Ναι, βρε, αν δεν έχεις καλούς συνεργάτες, αυτό είναι. Ήμουν τυχερή γιατί με το ντοκιματέρ που δούλεψα με τα παιδιά και τις Πικροδάφνες και τα Καλιαρντά και το Νεκροταφείο και κάποια άλλα που έχω κάνει, όπως και τη Δήμητρα. Καλά, στη Δήμητρα ήταν και ένας συνεργάτης από το Vice, ο κύριος, που ήταν στην κάμερα. Ήτανε ταλαντούχα, δηλαδή καταλαβαίνανε το πνεύμα μου και με ακολουθάγανε πάρα πολύ ωραία με την κάμερα ό,τι γινότανε. Αν δεν έχεις, δηλαδή κάποιος στο μοντάζ ας πούμε ή κάποιος άχρηστος μπορεί να σου καταστρέψει τη δουλειά. Το ντοκιματέρ είναι σαν το ποδόσφαιρο, είναι ομαδική δουλειά. Ο καθένας στον τομέα του. Αλλά είναι και αχάριστο γιατί τη δόξα την παίρνει συνήθως το άτομο που παρουσιάζει στο ντοκιματέρ, ενώ οι υπόλοιποι έχουν κάνει πολύ σκληρή δουλειά. Εντάξει, δεν είναι. Για να βάλω τα άλλα γυαλιά γιατί με αυτά δεν βλέπω. Εντάξει, όχι, δεν είναι έτσι γιατί όλα τα παιδιά που συνεργάστηκαν μαζί μου βρήκανε καλύτερες δουλειές. Δεν θα έκανα, βρε, με την παλιά αρχιτεκτονική της Αθήνας ντοκιματέρ. Ξέρεις, δεν έχω την πολυτέλεια πλέον να κάνω ντοκιματέρ που να αφορούν μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή, και τα δυο ντοκιματέρ τα τελευταία και τα τρία ας πούμε ντοκιματέρ που τα ξέρετε εσείς γιατί έχω κάνει κι άλλα και της Δήμητρας και το Καλιαρντά και οι Πικροδάφνες είναι ντοκιματέρ που αφορούν όλο τον πλανήτη. Δηλαδή από εδώ και πέρα οι δουλειές που οι κινηματογραφικές που θα κάνω δεν θα είναι δουλειές που να αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά μπορεί να το δει και ο Γάλλος και ο Ιταλός και ο Αμερικάνος, όπως οι Πικροδάφνες. Αυτή ήταν η επιτυχία τους Πικροδάφνες. Γελάγανε το ίδιο που γελάγανε στη Γαλλία, το ίδιο γελάγανε και στην Ολλανδία ή γελάγανε στο Ισραήλ που παίχτηκε. Στα ίδια σημεία δηλαδή. Άρα δεν έχω την πολυτέλεια να κάνω ένα τέτοιο. Κάνω βιντεάκια στο TikTok για την πλάκα μου. Ας τα κάνει κάποιος άλλος. Γιατί όσο δουλεύεις και κάνεις μια δουλειά καλή, η δουλειά σου θέλει να μην είναι κλειστή μόνο σε μια συγκεκριμένη χώρα, σε κάποιο συγκεκριμένο κόσμο, να προχωρήσει, να ταξιδέψει και σε άλλον κόσμο, να δώσει μηνύματα και σε άλλον κόσμο. Αυτή είναι η επιτυχία. Κοίταξε να δεις, δεν με ενδιαφέρει εμένα, ναι, αυτό το πράγμα καθόλου, αν και πιστεύω ότι θα την κάνουν. Ναι. Τώρα βιβλίο, δεν μπορώ να κάτσω να γράψω βιβλίο. Είναι ένας φίλος εξαιρετικός γραφιάς και πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος. Δεν είναι του lifestyle. Είναι έτσι επιστημονικός δημοσιογράφος και καλός γραφιάς. Έχει αναλάβει να μου γράψει ένα βιογραφικό βιβλίο και αυτό το κάνω να σας πω την αλήθεια, πας και βγάλω κανένα ευρώ. Αυτή είναι η λογική μου για το βιβλίο. Αλλιώς δεν με ενδιέφερε ποτέ. Και λέω αφού μου θέλουν να δω. Όχι βρε, ο Μπόσκο φίλος μου είναι, ήτανε, όχι. Φίλος μου είναι, προχτές ήμουν σπίτι του και μου φτιάξε μακαρονάδα. Όχι, άλλος, δεν μπορώ να τον πω τώρα.
αλλά είναι πολύ καλός δημοσιογράφος και στο ραδιόφωνο και είναι, η ειδικότητά του είναι, η κύρια ειδικότητά του είναι διεθνολόγος, δηλαδή μπορεί να σου πει τα πάντα, το τι γίνεται στην Παλαιστίνη, τι γίνεται στη Γάζα, τι γίνεται παντού, να στα αναλύσει όλα με τρόπο που ο απλός ο κόσμος δεν μπορεί, είναι η δουλειά του αυτή και είναι από τους λίγους στην Ελλάδα. Ναι, θα τον πιέσω τώρα, του έχω δώσει, έχουμε κάνει τόσες συναντήσεις και με γράφει με το κινητό, πίνω κανένα μπάφο εγώ και μου του λέω ότι μου θυμάμαι και αυτός θα γράφει. Και το κάνω όχι για φιλοδοξία, δεν με ενδιαφέρει, για μπας και βγάλω κανένα ευρώ, τι να κάνουμε, να κάνουμε κανένα ταξιδάκι. Θέλω να πάω Νέα Υόρκη, το έχω βάλει σκοπό να πάω μια εβδομάδα να δω τη Νέα Υόρκη. Κρίμα δεν είναι να μην δούμε τη Νέα Υόρκη, μια ζωή την έχουμε. Μάλλον ναι, γιατί είναι φίλοι με τη Λαμπρινή Θωμά. Είναι όλη αυτή η παρέα δημοσιογράφων. Κατάλαβες ποιος είναι. Καλά τσακώναμε μαζί του γιατί δεν συμφωνούμε μερικά. Με θεωρεί φιλοϊσραηλινή. Ενώ δεν είμαι. Τέλεια είναι Νέα Υόρκη, ναι βρε παιδιά, το έχω καημό να πάω στη Νέα Υόρκη. Αυτό. Σε άλλη χώρα έτσι μακρινή δεν είναι ψοφάω. Αν θα ήθελα να πάω και σε άλλη χώρα θα ήθελα να πάω στην Αργεντινή και στη Χίλη, αλλά η Αργεντινή. Αλλά καβιάρι. Εσύ ονειρεύεσαι ψωλή τώρα και για να βλέπεις και μένα για καβιάρι φαντάσου τι ψωλή ονειρεύεσαι. Άντε γεια. Τι να του πω πια. Φαντάσου πως απελπισμένος ήταν για να θεωρεί εμένα καβιάρι. Αχ, βρε πλάκα που έχουνε. Εκεί παίχτηκε στο Λος Άντζελες τώρα αυτή τη βδομάδα. Πεζότανε στο Λος Άντζελες αλλά δεν το ανακοίνωσα εγώ γιατί το είχαν βάλει σε πλατφόρμα στο Λος Άντζελες, το είχαν βάλει και σε πλατφόρμα μέσω του ίντερνετ. Δεν πήρα λεφτά από εκεί γιατί είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα και λέω ας μην το ανακοινώσω εδώ στην Ελλάδα γιατί θα ψάξουν μετά να το δούνε τσάμπα. Και λέω άσε να βγάλω κανένα φράγκο από τις πικροδάφνες. Τώρα βαριέμαι να τρέχω να αλλάξω μουσική. Έχει κάτσει σκυλίτσα δίπλα από το λάπτοπ στον καναπέ και με τη μουσική και γελάει. Τι να δούλεψα στην Κύπρο, τι δουλειά να έκανα στην Κύπρο, για πες μου. Ποτέ δεν πήγα για δουλειά στην Κύπρο, πήγα καλεσμένη. Με είχε καλέσει το φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνεται στην Κύπρο. Όχι, δεν τα το έκανα, δεν είμαι μου να περιφερόμενη πουτάνα, ποτέ παιδιά εγώ. Τώρα θα πάω στην Κύπρο, με έχει καλέσει το πανεπιστήμιο. Τσάμπα ταξιδάκι. Θα μου δώσουν και κάνα χαρτζηλίκι.
Αλλά δεν έχει μπάφο εκεί πέρα. Εξωγήινο όνειμε. Μόλις βγήκα, με είχε γκόμενο του Ταχαμών και με είχαν θάψει μαζί του. Μόλις βγήκα από τον τάφο μου. Τι να του πω τώρα αυτόν του βλάκα τώρα. Αυτός τι μυαλό έχει. Τώρα παιδιά ούτε χαλούμια ούτε στεφαλιές μπορώ να φάω εγώ. Αυτά κομμένα μου τα έχουν κόψει ριζικά. Και εκεί στις πυραμίδες που πήγα ήμουνα για μια στιγμή μόνη μου και ήρθε ένας εκεί Άραβας, με φορούσε κελεμπία και σήκωνε την κελεμπία και μου έδειχνε το πουλί του. Και του λέω εγώ πολύς, πολύς. Μόλις είπα πολύς, πολύς έτρεχε. Ευχαριστώ για τις καρδούλες. Ναι, πρέπει να προσέχεις, κλέβουνε πολύ. Σε αυτές τις χώρες πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ καλά και να μην κυκλοφορείς ποτέ. Όχι, μόνη μου στο Κάιρο θα ήμουνα. Τρελή είμαι. Και στη Βαρκελόνη να με κλέψουνε θέλανε. Δεν μ' αρέσουν οι περιτομές. Τώρα μου πει Ζέλια ότι θα με καλέσει το πανεπιστήμιο. Τώρα αυτό το μήνα είναι αρχές του αλλουνού μηνός. Δεν ξέρω βρε παιδιά πότε είναι σίγουρα. Δεν πας αυτές τις χώρες αν δεν πας με γκρουπ ή με μεγάλη παρέα. Την πάτησες. Αν και τους Έλληνες οι Αιγύπτιοι τους αγαπάνε πάρα πολύ και όταν μάθουν ότι είσαι Έλληνας οι περισσότεροι σου φέρνονται πιο ευγενικά. Στη Βηρητό εμείς κάναμε του, ο άλλος που ήταν Γερμανός που είχαμε μαζί το Ελληνογερμανός, δεν κάναμε, δεν λέγαμε από Ελλάδα, λέγαμε ότι είμαστε από τη Γερμανία. Και όταν λέγαμε ότι είμαστε από τη Γερμανία, να δεις το τι χαρές κάνανε οι Λιβανέζοι που είμαστε από τη Γερμανία, χαρές, να τσακιζόντουσαν να μας εξυπηρετήσουν που είμαστε από τη Γερμανία. Και κάλεσα και το σκέφτηκα, λέω γιατί χαίρονται από τη Γερμανία, γιατί οι Γερμανοί είχαν στείλει σε στρατόπεδα συγκέντρωση τους Εβραίους και τον εβλέπανε τον Γερμανό. Και λέγαμε Γερμανία εμείς και στους ταξιζίδες και αλλού και μας φερόντουσαν. Θα γίνει μπαμπάς ο γιος μου. Έχει να μου μιλήσει 15-20 μέρες. Και εγώ δεν τον ενοχλώ γιατί θα τρέχει τώρα, θα περιμένει το παιδί, θα έχουν τα δικά τους εκεί πέρα και έτσι να μην τον ενοχλήσω. Όταν είναι καλά δεν με παίρνει, δεν μου μιλάει στο ίντερνετ.
όταν περνάει καλά, όταν περνάει δύσκολα και έχει καμιά στεναχώρια, θα με πάρει, θα με καλέσει εκεί να μιλήσουμε με κάμερα. Γι' αυτό όταν δεν με παίρνει να μιλήσουν, δεν ανησυχώ, λέω καλά θα περνάει. Τυχερό παιδί αυτός και έξυπνος, διάολος, όμορφος, όλα τα καλά του κόσμου τα έχει αυτό το παιδί. Έτσι είναι όλα τα παιδιά. Όλα τα καλά του κόσμου έχει αυτό το παιδί. Πανέξυπνος είναι, έμαθα αγγλικά σε 3 μήνες για να βλέπει τον αντετοκούμπο. Όμορφος είναι, υπερβολικά κοινωνικός είναι, όπου και να πήγαινε ξεχώριζε. Σε πουλάει και σε αγοράζει. Σε 5 λεπτά σε έχει σκανάρει και έχει καταλάβει τι άνθρωπος είσαι. Διάολος μεταμορφωμένος. Εμένα πάντα με κορόιδευε. Με θεωρούσε χαζή. Και μου έλεγε απορώ πως έχεις φτάσει σε αυτή την ηλικία που είσαι με αυτό το μυαλό που κουβαλάς. Πάντα αυτό μου έλεγε. Είναι λαμπερό παιδί. Τυχερό, είμαι τυχερή που τον εγνώρισα και τον εμεγάλωσα. Τι άλλο να πούμε, όλο μου θυμίζετε και εσείς τέτοια πράγματα και δεν θέλω. Γερμανίδα Εβραία είσαι, για Ελληνίδα Εβραία που μένει στην Γερμανία. Γιατί Γερμανοεβραία που να ξέρει ελληνικά, δύσκολο μου φαίνεται. Δεν είχε σεφαραδίτες. Πολωνία, ε. Και τα ελληνικά που τα μάθες, καλέ. Οι Πολωνέζοι Εβραίοι ποια γλώσσα μιλάγανε. Θυμάσαι, κάτι θα ξέρεις. Ποια γλώσσα μιλάγανε. Πώς λέγεται, κάπως αλλιώς λέγεται. Έχουν μια ιδιαιτερότητα, κάπως αλλιώς λέγεται. Δεν είναι σεφαραδίτες αυτοί, ούτε ρωμανιώτες. Δεν ξέρεις. Ή ψάχνεις το ίντερνετ για να μάθεις. Τι αυτά τα λέμε Έλληνες, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν το κοιτάω από την ελληνική σκοπιά. Δεν είμαι σαν εσένα. Μου φαίνεται ότι κάπου τα έχεις χαμένα και με δουλεύεις. Τα έχεις χαμένα και με δουλεύεις νομίζω.
όταν μου λες ότι είσαι Εβραία της Γερμανίας από την Πολωνία. Και σε ρωτάω ποια γλώσσα μιλάγανε στην Πολωνία και δεν ξέρεις. Και ξέρω εγώ που δεν είμαι Εβραία. Ούτε από τους Ρωμανιώτες, ούτε από τις Σεφαραδίτες ξέρεις. Και έτσι μη με δουλεύεις. Γιατί κάτι ξέρω κι εγώ πάνω σε αυτό το θέμα. Άκου να σου πω κοριτσάκι μου, τράβα που μου λες, τράβα στο Auschwitz να πάω. Έχω πάει στο Auschwitz, αν δεις και στο προφίλ μου πάνω πάνω έχω φωτογραφίες, έχω μελετήσει όσο δεν φαντάζεσαι το ολοκαύτωμα, έχω μελετήσει την ιστορία των Εβραίων, έχω πάρει μια καταπληκτική συνέντευξη από την κυρία Λόλα που μπορείς να την ακούσεις, συνέντευξη με τη Λόλα Άντζελ στο Παρλαφούσι, στο Portfile ή στο YouTube. Είναι Εβραία Ελληνίδα η οποία ήταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέρκεν-Μπέλσεν 10 χρονών παρέα με την Άννα Φρανκ. Και μη μου λες εμένα παρλαπίπες, εντάξει, πήγαινε να πουλήσεις καμιά εξυπνάδα αλλού. Άντε γεια σου τώρα, γιατί δεν μου πες τίποτε το ουσιαστικό, μαλακίες μου λες. Και όχι τίποτα άλλο, προσβάλλεις και τους Εβραίους, διότι οι κοσμικοί Εβραίοι, δεν μιλάω για τους Ορθόδοξους Εβραίους, τους πολύ θρησκευόμενους, είναι κοσμοπολίτες άνθρωποι και μορφωμένοι. Να μην μου πεις τίποτε, σε βαρέθηκα. Καταντάς βαρετή. Δύο φορές κιόλας, πώς το άντεξες δεύτερη φορά. Έχω υποσχεθεί κι εγώ να ξαναπάω άλλη μια φορά. Κάνε βρε κορίτσι μου αλλού καμιά βόλτα που μου παριστάνει στη Γερμανίδα Εβραία από την Πολωνία και δεν ξέρεις τι γλώσσα μιλάγανε οι Πολωνοί Εβραίοι. Όχι, δεν πήγαμε ξεναγώ. Αλλά είχα μελετήσει πάρα πολύ και ήξερα απ' έξω και ανακατοτάτο ο Μπίρκενάου όλο. Ήξερα όλους τους θαλάμους που θα επισκεφτώ, ήξερα όλη την ιστορία. Και έτσι πήγαμε το βασιλάκι παρέα, μόνοι μας. Και το είδαμε διαφορετικά. Γιατί με ξεναγώ θα ένιωθα ότι πήγα σαν τουρίστρια. Αλλά έχει και τις ταμπέλες εκεί με φωτογραφίες που λέει τι έγινε στο στρατόπεδο. Το πιο συγκλονιστικό το Μπίρκενάου. Κάποιος Διονύσης, άντα μου κάνει πρόταση για να κάνουμε, λέει, κάμερα.
Τράβα να ζήσεις, κάντε να την μπλοκάρω αυτή, γιατί είναι μια αμόρφωτη άσχετη. Δεν αντέχονταν μερικοί άνθρωποι, δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται καθόλου μερικοί άνθρωποι. Κάτσε ένα λεπτό για να βρω κάτι. Μου πέσανε κάτω. Πού πήγανε? Τέλος πάντων, θα το βρω. Έρχομαι. Ποτέ δεν βρίσκω κάτι όταν πέσει στο πάτωμα. Καημό έχω, αν το βρήκα. Τώρα που έψαχνα τόση ώρα, τώρα το βρήκα. Τι άλλα λέγαμε? Πού είχαμε μείνει? Είχα σκεφτεί, και γι' αυτό πήγα και στο Auschwitz, είχα σκεφτεί να κάνω, να ακολουθήσω την ιστορία ενός Γερμανού ομοφιλόφιλου Εβραίου, γιατί στο Auschwitz δεν είχαν πολλούς ομοφιλόφιλους, δηλαδή μόνο 100 περιπτώσεις είχαν στο Auschwitz από ομοφιλόφιλους. Συνήθως τους στέρνανε στο Dachau ή στο Sobibor ή στο Mannhausen, σε τέτοια στρατόπεδα, για να δουλέψουν, και τους εξοντώνανε με τη δουλειά, με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός επιβίωσε, από τους 100 επιβιώσανε μόνο 2. Και αυτός επιβίωσε γιατί σε μια μεταγωγή από ένα στρατόπεδο φόρεσε μια φανέλα ενός ποινικού Γερμανού. Και έτσι τη γλίτωσε, επειδή ήταν, είχε τη φανέλα και δεν είχε το ροζ τρίγωνο. Αυτός μόλις απελευθερώθηκε το Auschwitz από τους Ρώσους και ξαναγύρισε πλέον στη Γερμανία, μετά από ξανά 6 μήνες τον ξαναφυλακίσανε μέσα, γιατί ο νόμος δεν είχε καταργηθεί, ο 167 που είχαν βελτιώσει κατά πολύ οι Ναζί. Και ούτε και στη δίκη της Νιρεμβέργης αναφερθήκαν αυτές οι διώξεις ποτέ. Και το τραγικό είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τολμούσανε μέχρι το 67 να μιλήσουνε, γιατί ήταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και οι μόνοι που δεν αποζημιώθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά το να κάνεις τέτοιο ντοκιματέρ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να το κινηματογραφήσεις στο Auschwitz με τίποτε. Μόνο τουριστικά, έτσι, σαν ένα ρεπορτάζ να κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο θέμα και είναι... Τι να σας πω. Εντάξει, έχουν γίνει πολλά τώρα για το ολοκαύτωμα. Δεν είναι εύκολο να το πιάσει αυτό το θέμα. Εγώ όσες φορές προσπάθησα να βγάλω φωτογραφία μέσα στο Μπιρκενάου ή στο άλλο, στο κυρίως στρατόπεδο του Auschwitz, δεν τα κατάφερα. Έβγαλα ελάχιστες, γιατί έπρεπε να πω να βγει ωραία η φωτογραφία, και την λέξη ωραία δεν μου κόλλαγε, και ό,τι φωτογραφίες υπάρχουν από το Auschwitz με έχει βγάλει ο Βασιλάκης. Ποιο αυτό που λέω είναι πρωτοποριακό, βρε? Υπάρχει στο Netflix ένα καταπληκτικό ντοκιματέρ, μπορείτε να το δείτε, λέγεται Eldorado.
Είναι πρόσφατο, το έχουν, είναι γερμανική παραγωγή. Ναι, δεν είναι εύκολο θέμα. Δεν θα το τολμούσα ποτέ. Καλησπέρα και σε σένα. Αναλόγως τι θα ρωτήσεις. Αναλόγως τι θα ρωτήσεις. Καλημέρα και σε σένα. Στράβωσε εδώ, δεν μπορώ. Κάτσε να το βγάλω λίγο έτσι. Ακόμα περιμένω να μου πει. Δεν την καταλαβαίνω καθόλου αυτή την ερώτηση που μου λες. Εγώ δεν ένιωθα ποτέ φυλακισμένη σε κανένα σώμα. Άρα δεν μπορώ να την καταλάβω την ερώτησή σου, τι θέλεις να μου πεις. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Συνήθως αυτοί που τα λένε αυτά για τις τρανς είναι καταπιεσμένες αδερφές και καταπιεσμένοι γενικά σεξουαλικοί άνθρωποι. Κανένα straight, το έχω πει δεκάδες φορές και το ξαναλέω, δεν κάθεται να ασχοληθεί με το τι κάνει κάθε τρανς και το τι είναι. Κάποιος που τον τρώει ο κόλος του ασχολείται, άρα κακομύριδες άνθρωποι είναι αυτά που τα λένε, δυστυχισμένοι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι. 0 παιδί από το σπίτι τους, αγράμματους γονείς, αγράμματους συγγενείς. Γενικά, άστα να πάνε, παλιά άνθρωποι. Και υπάρχουν πολλοί σε αυτή τη χώρα. Όταν βλέπεις να ψηφίζουν νίκη, σπαρτιάτες, κασιδιάρι και τόσα σούργελα, φαντάσου σε χιλιάδες ηλίθιους έχει αυτός ο τόπος. Θα κάτσω λίγο ακόμη και θα κλείσω, παιδιά.
Θα τα πούμε σε καμιά εβδομαδούλα πάλι. Γι' αυτό, επειδή σε αυτός ο κόσμος δεν έχει να σου προσφέρει τίποτε, να μην του δίνει σημασία, να τον εγγράψεις εκεί που πρέπει και άστονε να ζήσει στη μιζέρια του και κάνε εσύ τη ζωή σου. Είναι τόσο απλό πράγμα να το καταλάβετε. Εσείς τα κάνετε δύσκολα. Άσε τον κάθε κακομοίρη στην κακομοιριά του, ό,τι και να λέει, και ζεις εσύ όπως γουστάρεις. Απλό πράγμα. Αλλά το κάνετε δύσκολο μερικοί πολύ. Τι να σας πω. Δεν ξέρετε τι χάνετε όμως. Τι άλλο να πούμε, βαρέθηκα κι εγώ. Αφού χάρηκες, καλό θα είναι. Ευχαριστώ. Τι άλλο να πούμε. Νέλη, πήγαινε ξάπλωσε μέσα. Άντε. Εντάξει, θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Τι έγινε, κανείς δεν μιλάει. Μέχρι στιγμής δεν έχω νιώσει ποτέ μοναξιά. Με γνωρίζει αρκετός κόσμος, έχω καλούς φίλους. Επιλέγω μερικές φορές να είμαι μόνη μου γιατί το γουστάρω, αλλά κατά βάθος είμαι πολύ κοινωνικό άνθρωπο και έτσι τα κοινωνικά άτομα δεν νιώθουν μοναξιά. Όταν έφυγε ο Κοστέλ μόνο με στεναχωρέθηκα, αλλά έπρεπε να φύγει. Τι άλλα να πούμε. Ανάλογα τι θα ρωτήσεις κι εσύ. Αν τη γουστάρω την ερώτηση, απαντάω. Τι να πω κι εγώ. Καλέ, πατήστε καμιά καρδούλα όση ώρα κάτσω ακόμη για να γλιτώνω τις αναφορές. Μόνο έτσι τις γλιτώνω. Τι να σου πω, τι σημαίνει λόντικ, πού να ξέρω εγώ, γκούγκλαρε τι σημαίνει λόντικ, κάτι θα βγάλει το ίντερνετ. Δεν είμαι υπολογιστής. Και εγώ όταν θέλω να μάθω κάτι, γκουγκλάρω στο ίντερνετ.
Έτσι καρδούλες λίγο, γιατί με έχουν ταράξει σήμερα. Στο προηγούμενο live μου το κόψανε. Μόλις έφτασε 250 άτομα, πέσανε δεκάδες αναφορές και μου έπεσε το live. Το live. Τι άλλο να πούμε, παιδιά, όση ώρα θα κάτσω ακόμη. Για εξηγήστε του, βρε παιδιά, εσείς βαριέμαι να του εξηγήσω τι σημαίνει ΛΟΑΤΚΙ, αν εννοεί αυτό. Τα ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα. Εγώ είμαι και λίγο boomer. Δεν είδα. Δυστυχώς δεν είδα καμιά καλή ταινία. Ψάχνω να βρω αυτή με τον το Father, να δω με τον εκπληκτικό αυτόν ηθοποιό, μου το είχατε πει κι εσείς, αλλά δεν τη βρήκα στο ίντερνετ. Όπως και αύριο πρέπει να ξυπνήσω 10:30. Ναι, με το Hopkins. Δεν μπορώ, δεν την, κοίταξα στο ίντερνετ, δεν την είχε, το Netflix δεν την είχε. Κοίταξα αλλού, δεν την βρήκα. Μετά την βρήκα κάπου και πήγα να μπω και μου βγάζα άλλα παράθυρα, άλλες διαφημίσεις, αλλά έτσι στο τέλος λέω, ας το διάλο, το κλείσα. Ναι, αυτό μου έχουν πει όλοι. Είναι σπουδαίος ηθοποιός. Καλημέρα. Για μετέφρασέ μου το στο στα ελληνικά, γιατί συνήθως έχει ελληνικούς τίτλους στο Netflix όταν μπαίνω, για να το καταλάβω. Τώρα μου κάνει μια κυρία πρόταση να μπούμε, κύριος, δεν ξέρω τι είναι, Diz λέει, αλλά τι να το ξέρω. Για πες μου. Στείλ το μου, να το δω. Καλέ, πέρασε η ώρα και πρέπει 10:30 να ξυπνήσω εγώ. Απαπα, 11 θα το βάλω. Λοιπόν, παιδιά, πέρασε η ώρα, πω, κόλλησα πολλή ώρα εδώ. Θα τα πούμε σε καμιά εβδομαδούλα πάλι, που θα έχω κανένα βράδυ διάθεση. Λοιπόν, καλό βραδάκι σε όλους σας, πέρασε η ώρα, απαπα. Άντε τώρα να ξεβάφομαι, να κάνω. Καλό βραδάκι, τώρα είδα την ώρα και τρόμαξα. Καλό βραδάκι.